Ένα ραντεβού με την ίδια τη ζωή. Με μικρά αλλά γρήγορα βήματα να προχωρούν προς την κατάκτηση της δικής τους ελευθερίας. Βήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, έτσι ώστε να καταγραφεί στο δικό τους GPS η παραλία όπου γεννήθηκαν, η παραλία από όπου ξεκίνησαν το ταξίδι τους και μετά από 20 με 25 χρόνια θα γεννήσουν οι ίδιες χελώνες τα δικά τους αυγά σε αυτή την παραλία που ήρθαν και οι ίδιες στη ζωή. Μπορεί να ακούγεται εξωπραγματικό, αλλά είναι πέρα για πέρα μαγευτικά αληθινό. Το ραντεβού δόθηκε. Κάθε χρόνο στην παραλία των Χελώνων. Εκεί όπου έχω ζήσει αυτή την απίστευτα συγκινητική και πανέμορφη εμπειρία που θα με συντροφεύει μέχρι τον επόμενο Αύγουστο. Κύριε Αντρέα μου, 42 ολόκληρα χρόνια εδώ στην παραλία της Λάρας κάθε χρόνο. Ναι, έχει 42 χρόνια που υπηρετώ εδώ στη Λάρα. Άρχισα με το Τμήμα Αλληλείας, με τον κύριο Δημητρόπουλο και στήσαμε εδώ το σταθμό το 1978. Είναι ένα αίσθημα το οποίο είναι απερίγραπτο και έχει τόσα χρόνια και πάλι νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που να παίρνεις τα χελωνάκια και να τα ελευθερώνεις. Εδώ στην Κύπρο έχουμε δύο είδη, την πράσινη και την καρέτα-καρέτα. Η πράσινη είναι πιο σπάνια, είναι και πιο μεγάλη, γεννά περισσότερα αυγά. Το μέσος όρος είναι 120 αυγά περίπου, ενώ η καρέτα-καρέτα περίπου 75 με 80 αυγά ο μέσος όρος. Υπολογίζουν γύρω στο 1 με 2 της χιλής να επιβιώσουν και να γίνει μεγάλη χελώνα. Με το που μπούμε μέσα στη θάλασσα, ποιος είναι ο μεγαλύτερος τους κίνδυνος? Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Τρώει το μικρό. Και στη θάλασσα. Και στη θάλασσα και στη στεριά. Κάποτε μας τηλεφώνησαν από την Αίγυπτο κάποιοι Κύπροι που ήταν με κρουαζιέρα στην Αίγυπτο και ήβραν σε μια αγορά της Αιγύπτου μια χελώνα προς πώληση και είχε πάνω της ένα τάκ, ένα σημάδι της Κύπρου. Ζωντανή χελώνα. Ζωντανή και δεν είχα για πούλημα. Και μας τηλεφώνησαν τι να κάνουν και τους είπαμε να την αγοράσουν και να την βάλουν στο πλοίο να την φέρουν πίσω. Και έτσι και έκανα. Στην Κύπρο είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι να έχουμε τέτοιο θέαμα και τέτοια εμπειρία. Έρχεται πολλοί κόσμος κάθε χρόνο για να το δει από κοντά. Έρχεται πάρα πολύς κόσμος και τον καλούμε να εφαρμόζει τους κανονισμούς για το καλό των χελώνων. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα εμείς με τον κόσμο.